καταρχήν να ευχηθούμε μια καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και δημιουργικότητα. Η κίνηση κατά την περίοδο των εορτών, κυρίως στην Ορεινή Αρκαδία, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική για τα καταλήματα. Δηλαδή υπήρξε μια επισκεψιμότητα αρκετά υψηλή στις μέρες των εορτών, τουλάχιστον για το διάστημα των 8-10 ημερών. Παρουσιάστηκε μια πληρότητα λοιπόν ενθαρρυντική, θα λέγαμε, για την περίοδο αυτή. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα ξεπέρασε και το 90%. Αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι σαν αποτέλεσμα αυτό είναι ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο στην περίοδο των εορτών. Κάτι που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι μπορεί να υπήρξει υψηλή επισκεψιμότητα, αλλά εκτιμούμε ότι η κατακεφαλή δαπάνη ήταν μειωμένη σε σχέση με άλλες χρονιές. Δηλαδή, ο επισκέπτης ξόδευε λιγότερα χρήματα από ό,τι άλλες χρονιές. Και επιπλέον, μπορούμε να πούμε ότι οι μέσες ημέρες διαμονής ήταν περιορισμένες σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, εκτιμούμε ότι ήταν 2-3 η μέση διαμονή των επισκεπτών, σε αντίθεση με το 4-5 μέρες που διέμειναν κατά τα προηγούμενα χρόνια. Κατά τα άλλα, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια περίοδος ικανοποιητική, αλλά αυτό το οποίο πραγματικά μας προβληματίζει και η αγωνία μας είναι προσανατολισμένη για το επόμενο διάστημα, για την υπόλοιπη χειμερινή σεζόν, που τουλάχιστον τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκρατήσεων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας εκεί και έστω και αυτή τη στιγμή, που μπορεί να θεωρείται αργά, αλλά έστω και αυτή τη στιγμή θα πρέπει δηλαδή να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, τόσο οι επαγγελματίες, δηλαδή οι ιδιωτικοί φορείς, όσο και οι φορείς του δημοσίου, προκειμένου να ενισχύσουμε την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής. Την περίοδο των γιορτών και των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι λίγο πιο τσιμπημένες τιμές. Υπήρχαν προσφορές, υπήρχαν παγκοσμίων και τιμές, σε τι επίπεδα κινήθηκαν? Μπορεί να παρατηρείτε σε κάποιες περιπτώσεις κάποιες υψηλότερες τιμές κατά την περίοδο των εορτών, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων. Παρά αυτά, οι ξενοδόχοι, όλοι οι συνάδελφοι, σε σχέση με το παρελθόν έχουν κάνει ιδιαίτερες προσφορές. Σαφέστατα υπάρχει μία μείωση τιμών. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα λειτουργικά κόστη, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι έχει περιοριστεί πάρα πολύ το περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Δεδομένου επίσης ότι μας ανησυχεί ιδιαίτερα πώς θα πάει η επισκεψιμότητα κατά το επόμενο διάστημα, δεν θεωρούμε ικανό το χρόνο αυτό των εορτών προκειμένου να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για όλη τη διάρκεια της χειμερινής σεζόν. Το γεωργικό κέντρο, το έχουμε πει και στο παρελθόν, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πέρυσι καταγράφησαν περίπου 65.000 επισκέπτες στο γεωργικό κέντρο και όλοι αυτοί, παρόλο που δεν σημαίνει ότι διαμένουν οπωσδήποτε, σαφέστατα ενισχύουν την τοπική οικονομία. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι δεν λειτουργεί στο γεωργικό κέντρο και το γεγονός ταυτόχρονα ότι δεν υπήρξε έτσι ικανό χιόνι να προσελκύσει κόσμο, σαφέστατα επηρέασε κάπου τα πράγματα. Αλλά θα πρέπει από την άλλη μεριά να σκεφτούμε ότι η Αρκαδία αποτελεί έναν προορισμό εύκολο προσβάσιμο και πιστεύω ότι φέτος αποτέλεσε και μία από τις πρώτες προτεραιότητες στις επιλογές των Ελλήνων και κυρίως των κατοίκων της Αττικής, διότι είναι ένας πολύ κοντινός προορισμός και θα σας έλεγα και συγκριτικά με άλλους προορισμούς και φθηνός. Παράλληλα διαθέτει, μην ξεχνάμε, πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τόσο από φυσικούς πόρους όσο και από δυνατότητες τέλος πάντων δραστηριοτήτων στην περιοχή. Όσον αφορά την πόλη της Τρίπολης. Πραγματικά δηλαδή, θύμιζε όλη η πόλη, έτσι ήταν ιδιαίτερα φωτισμένη και θύμιζε όλη η πόλη ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο χωριό. Αλλά προφανώς δεν επικοινωνήθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε, με αποτέλεσμα η επισκεψιμότητα στην Τρίπολη ήταν μειωμένη σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές Αρκαδίας. Θα πρέπει ίσως, ξέρω εγώ, κατά τις επόμενες περιόδους ή την επόμενη σεζόν αυτό να το προσέξουμε λιγάκι και να εντείνουμε τις προσπαθίες μας για διαφήμιση και προώθηση, ας πούμε, και της πόλης Τρίπολης, που πραγματικά αξίζει τον κόπο κανείς να την επισκεφτεί και να ζήσει αυτή την όμορφη εικόνα που ζούμε και εμείς αυτές τις μέρες. Ο σχεδιασμός για την επόμενη περίοδο ποιος είναι από την πλευρά των ξενοδόχων? Έχουμε πραγματικά σαμένη την προσοχή μας τώρα στην περίοδο του Πάσχα. Είναι η επόμενη έτσι, ισχυρή περίοδος και μάλιστα εκεί η Τρίπολη έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά και για την θερινή σεζόν που προσπαθούμε, δηλαδή ετοιμάζουμε κάποιες, διοργανώνουμε τουλάχιστον
κάποια fan trips για την επόμενη περίοδο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε σε παραστάτες και την τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και είμαστε σίγουροι ότι όπως και άλλες φορές θα ανταποκριθεί και σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Μιας και αναφερθήκατε στην τοπική αυτοδιοίκηση, ζητάνε τη βοήθειά σας, ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή ζήτησε τη βοήθειά σας για το πώς μπορούν να επικοινωνήσουν καλύτερα το όλο αυτό με τα Χριστούγεννα του χωριού, γιατί ως επαγγελματίες τουρισμού θα γνωρίζετε σαφώς καλύτερα πώς μπορούν να επικοινωνηθεί όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν συνέβη, αλλά θα έλεγα ότι το κύριο μέσο και το κύριο όργανο και εργαλείο που έχουμε προκειμένου αυτό να συμβεί είναι οι επιτροπές που ούτως ή άλλως υπάρχουν, οι επιτροπές τουριστικής προβολής και ανάπτυξης των Δήμων, όπου θα πρέπει να ενεργοποιηθούν, το έχω πει και στο παρελθόν, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν και μάλιστα άμεσα και πραγματικά δηλαδή έτσι να υπάρξει μια καλή συνέργεια μεταξύ ας πούμε, των φορέων του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου.